Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή ημερίδα την οποία ετοίμασε με πολύ μεγάλη αγάπη για το Μουσείο Καπνού ο Δήμος Καβάλας και η Δημοφέλεια, θεωρώντας ότι είναι ένα ζωντανό κύτταρο της πόλης αλλά και της κοινωνίας και θέλοντας να δώσουμε έμφαση στις δυνατότητες που μπορεί να παρουσιάσει τώρα αλλά και στο μέλλον. Τιμώντας τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας των Μουσείων που διοργανώνει το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου των Μουσείων με θέμα φετινό «Το Μουσείο σε έναν κόσμο που αλλάζει, νέες προκλήσεις, νέες εμπνεύσεις», θεωρούμε ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η καλλιέργεια των νέων μέσων είναι κάτι που θα μπορέσει να βοηθήσει οποιονδήποτε έχει ασχοληθεί ή θα θελήσει να ασχοληθεί στο μέλλον. Παράλληλα, εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο γεγονός αποτελεί και μια υπενθύμηση της υποχρέωσης των μουσείων μέσα σε ένα ρευστό φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον να δράσουν έτσι ώστε να ακουστεί η φωνή τους αλλά και να φανεί η πολυδιάστατη συμβολή τους στην κοινωνία, στην οικονομία και στον πολιτισμό. Ελπίζουμε ότι παρόμοιες δράσεις θα μπορέσουν να τονώσουν το ενδιαφέρον του κόσμου αλλά και όλων όσων έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε δραστηριότητες του Μουσείου Καπνού. Ουσιαστικά πώς μεταδίδεται μέσω των γενεών η γνώση που υπάρχει, που έχει συγκεντρωθεί στην ανθρωπότητα. Βλέπουμε ότι αυτή ακολουθεί την ίδια πορεία. Ουσιαστικά τα αρχαία χρόνια είχαμε μόνο τις προσωπικές επικοινωνίες από δάσκαλο σε μαθητή. Αργότερα η γραφή, η τυπογραφία που είπαμε και πριν ότι έδωσε αυτή τη μεγάλη όθηση στην επιστήμη, για να καταλήξουμε τελικά πάλι στους υπολογιστές, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε ως τεράστιες βιβλιοθήκες, με συγγράμματα, με βιβλία, με γνώσεις. Εύκολα μπορούμε να την αναζητήσουμε, να την βρούμε και να την καταγράψουμε ή να την επεκτείνουμε.